Μια ακόμη εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε η Εθελοντική Ομάδα Αιμοδοσίας των Εργαζομένων του Δήμου Ιεντών σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας στην αίθουσα του Κεντρικού Δημαρχείου. Η Εθελοντική Ομάδα Αιμοδοσίας των Εργαζομένων του Δήμου Ιεντών έχει συσταθεί από το 1990, όπως εξήγησε το μέλος της Επιτροπής Αθανασία Ράπτη, εξηγώντας πως η εθελοντική αιμοδοσία είναι στάση ζωής. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα, κυρίως λόγω του γερασμένου προσωπικού στο Δήμο Ιεντών, αλλά και των ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι καταβάλουν τη δική τους προσπάθεια προκειμένου να προσφέρουν εθελοντικά αίμα, στηρίζοντας τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Η ομάδα μας έχει ιδρυθεί από το έτος 1990. Ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής, είναι μια στάση προσφορά στον συνάνθρωπο, πολύ δε περισσότερο που τα τελευταία χρόνια ο λαός μας έχει δοκιμαστεί πολύ και είναι απαραίτητη και αυτή η προσφορά. Η εθελοντική μας ομάδα καλύπτει τις ανάγκες αιμοδοσίας των εργαζομένων του Δήμου Ιεντών, αλλά και των συγγενών πρώτου βαθμού αυτών. Είναι ικανοποιητική η σημερινή διαδικασία εδώ? Νομίζω ότι υπήρχαν και παλιότερα πάρα πολλές συμμετοχές. Θα έλεγα για δεδομένων των συνθήκων είναι ικανοποιητική. Παλιά, το 1990, όταν προσλαμβάνονταν κόσμος στο Δημαρχείο, είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές. Φτάναμε 40 φιάλες στην κάθε αιμοδοσία. Ήμασταν όλοι νέοι τότε, ήμασταν υγιείς, πράγμα το οποίο σήμερα πια έχει εκλείψει, διότι έχουμε γεράσει κιόλας. Αλλά και το πιο σπουδαίο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον προσωπικό στο Δήμο, δεν καλύπτεται, δεν έρχονται νέοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται με τα προγράμματα για πολύ δίμηνα ή τρίμηνα, δεν προλαβαίνουμε ούτε να τους δούμε, πολύ δε περισσότερο να τους μοιήσουμε στον εθελοντισμό.